σπίτι μου είναι εδώ, ξέρετε. Παρακαλώ. Τι θέλετε. Εσείς τι θέλετε. Τι θέλετε, δεν πήρατε τηλέφωνο, δεν το πείσατε. Ήρθα. Ναι, τι να κάνετε, πού, από πού. Τι να κάνουμε, κυρία μου, με το ξεσκόλο πάνω στο χέρι και τη σφουγγαρίστρια. Τι να κάνουμε. Είστε η οικιακή βοηθός μου. Ποια είμαι. Καθίστε, αφού σας λέω την πρώτη στιγμή που μπήκα, καθίστε. Πω, ένα δράμα είναι αυτός το χώρος εδώ. Καταρχήν, είναι θεόρατο. Τι θεόρατο, σας παρακαλώ, 60 τετραγωνικά χώρος είναι αυτό. 60, 60. Βάλετε τις βαρκίζες, βάλετε τα μπαλκόνια, βάλετε τις ταράτσες. Αυτό τώρα το είδα. Πολύ ψηλοτάβανο το μαγαζί σας. Τι ψηλοτάβανο, δεν είναι μαγαζί, το σπίτι μου δεν είναι ψηλοτάβανο, είναι κανονικό ύψος ένα σπίτι. Ένας λόγος παραπάνω, για σπίτι το τέτοιο θα πάρει, τόσα μέτρα δεν έκανα ξηλοπόδα, δεν φορέσω. Με έχετε αγαπητήσει και δηλαδή χίλιες φορές χειρότερα μην έχω ποτέ, ανεργία και δυστροπία. Σας παρακαλώ, μα θα σας πληρώσω, η δουλειά, επάγγελμά σας είναι, τι πρόβλημα υπάρχει τώρα. Είναι τόσο μεγάλο που αποκλείεται να το τελειώσω μέσα σε μία μέρα. Εντάξει, κυρία μου, ξεκινήστε και βλέπουμε, δεν υπάρχει πίεση. Τι είπατε, ξεκινήστε. Σε ποιον μιλάτε έτσι, κυρία μου. Φτάσατε σε αυτή την ηλικία και τα μάτια σας στα χάλια για να μου μιλήσετε εμένα έτσι. Ξέρετε τι δουλειά κάνω εγώ. Τι οικιακή βοηθός. Αναγκιά σου, ξέρεις πόσα σπίτια ζουν από μένα. Έρχομαι εδώ, σου καθαρίζω, θα το πιώσω, τα φτιάχνω όλα. Και μου πουλάς και μούρι. Εσύ θα τα κάνεις, θα με βοηθήσεις μαζί θα κάνω το σπίτι. Είναι το δικό σου σπίτι, όπως το πονάς εσύ δεν το πονάει κανένα. Έχετε κάποιο δίκιο σε αυτό, αλλά έχω και εγώ μια δουλειά εδώ να κάνω. Τι δουλειά σου τώρα. Έχω κάποιες άλλες δουλειές. Και εγώ έχω άλλες δουλειές, τις παράτησα όμως αυτό σε σένα. Μα αυτή είναι η δουλειά σας, τι και γιατί με ξεντύνετε. Σόπα, πολλά μας τα είπατε. Τι κάνετε. Κάτσε να σου φέρω και βάλω και την ποδιά, να μην ερώσουμε το ποκάμψε, κοίτα το λάκι. Σιγά τα αυγά, βρε. Σιγά τα αυγά. Φέρε μου την ηλεκτρική. Έλα, τάκα. Σας βάζεις κεφάλι μες στη φωτιά. Σας φω. Τώρα αρχίζει τα δύσκολα. Τώρα θα φωτιστεί. Σας παρακαλώ. Σου. Δεν μ' ακούς. Ακούω. Μα ακούω. Μα γιατί αλλάξατε τον Τσαϊκόφσκι μου. Ποιο Τσαϊκόφσκι έκανα. Ακού τώρα λίγο σάκι. Μα μένα εγώ. Άρα ο Τσαϊκόφσκι μου. Λοιπόν, άσε κάτω τη σκούπα. Πάρε και ξεκίνα τα ψηλά γιατί εγώ δεν τα φτάνω μέσα σε αυτό το υπερθύριο σπίτι. Εσείς τι θα κάνετε. Εγώ δεν λες να κάνω, κάνε το σου λένε. Ω, μελά που βρήκαμε δηλαδή τέτοιο πράγμα, τέτοιο σοκ. Είχα χρόνια. Να κατεβώ και στα χαμηλά. Ελά, μα τελείωσες από πάνω με το ξαράκτος, μα κατέβω πιο κάτω. Πού θα πάει αυτή η ζωή. Αχ, και είναι και ο άλλος με τον κοινωνικό αποκλεισμό σε όλες εμάς. Να σε πάρω εγώ να το... Τι κάνεις πάνω εκεί πέρα, σε σχολίζω το βάζο. Έτσι ξεσχολίζω το βάζο. Πότε θα φύγουμε από εδώ πέρα. Σε λίγο αρχίζω τα κίνητα σε γάτα. Αυτό είναι απανάκριβο, πρέπει να το κινέζικο... Κινέζικο, ξεκινέζικο, πάρε, καθάρισε. Κάνε μία έτσι, μία αλλιώς. Ας το τι. Αυτό τι έγινε, κυρία μου. Μην κοίτα αυτό. Κάτσε στην άκρη. Μην, κινέζικο, απανάκριβο ήταν. Αλλά το λέει καθαρά μίνκ. Εντάξει, τι πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι είναι όλα αυτά εδώ. Τι είναι. Τι γελίο, τι γελίο είναι τα που διάβαλα έτσι από εδώ. Σας παρακαλώ. Μόνο πλακίες, ένα σπίτι γεμάτο με πλακίες. Τον ηλίθιο, τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη και πετάξατε εκεί. Τέτοια διαβάζεις, γι' αυτό κατάντησες έτσι. Ω, τι ώρα είναι. Τι έπρεπε να διαβάσω. Βρε, άσε με που θα σου πω κι εγώ τι έπρεπε να διαβάσεις. Κάνα σόκα, τσάω, κάτι να έχουμε μέσα στο σπίτι. Έναν down. Δεν έχεις. Πώς ζεις, βρε. Τέλος πάντων, ξεκινήστε παρακαλώ τη δουλειά. Μην ξεκινήσω. Και εσείς λίγο. Είσαι με τα καλά σου, τι ώρα είναι, ξέρεις. Τέσσερις. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα τίδα σανιάτα. Λοιπόν, ένα καφεδάκι, σκέτο το τέλος, σκέτο υλικό. Δεν θέλω να βάλεις τίποτα μέσα. Συγγνώμη, θα πάτε να δείτε σου. Πάει, φεύγει που θα πάω κάτω εδώ. Φέρω το καφέ και σε περιμένω. Quaking in my boots, thinking what the judge might do to me. Συγγνώμη, σας έχω φέρει τον καφέ που ζητήσατε. Γιατί! Γιατί τον ζητήσατε. Α, είναι αυτός που ζήτησα. Ποιος άλλος να είναι δηλαδή. Ο ίδιος είναι κάποιος άλλος γιατί μου είχε τύχει σε ένα σπίτι έτσι, σε ένα χούρι που είχα πάει και μου φέρνει πράγματα που δεν ζητούσα. Θα κάνετε καμιά δουλειά σας παρακαλώ τώρα. Το τι γίνεται απόψε στα αντίθετα σανιάτα είναι άλλο πράγμα. Τι κάνετε κυρία μου, μπουχάρα είναι αυτό το χαλί, αυτό το πήρα από έναν πέρσι. Μπουρούχα είναι αυτό το χαλί και δεν με νοιάζει να το πήρες από πέρσι ή πρόπερσι. Πάρε πίσω αυτή την αηδία και βάλε σκούπα να τελειώνουμε. Μου έχεις φάει όλη την ώρα. Αμάρια, Θεέ μου, τι έκανα και πληρώνω οι άκρη. Σε
grab you here. Πάνε πιο δίπλα, πάνε πιο δίπλα. Από εδώ θα ξεκινήσεις. Σηκώστε λίγο τα πόδια σας, να κάνω από κάμπα, έχει την κάλωση. Τελειώσανε. Ωραία, μήπως τώρα που τελειώσαν τα δίδα σανιάτα, μπορείτε σας παρακαλώ να καθαρίσετε την τουαλέτα. Συγχαίνω με βρεβά την τουαλέτα. Φτάσεις ένα ξένο άνθρωπο στο σπίτι σου και τον στέλνεις να πάει στην τουαλέτα. Γι' αυτό. Πάντα μας είπες να σε κάνουμε και μπάνιο. Πού σου, αμφάρθωτος είστε. Και εκεί βοηθός εννοείται ότι είστε, τι ξένο άνθρωπο. Μα δεν έχετε κα... Το κουδούνι, το κουδούνι. Αχ, ποιος λέει. Περιμένω κανένα. Περιμένω εγώ για θες. Αχ, γιατί να είναι ο Πάπης. Ένας κύριος έξω λέει είναι ο Πάπης ο υδραυλικός. Ωρα! Ο Πάπης! Πες το να περάσει, πες το να περάσει. Μανίτσα μου, μανίτσα μου, μανίτσα. Κάμου μου! Έλα να κάτω στο μάνα μου. Τι κάνεις, αγόρι μου. Δόξα το Θεό, καλά είναι. Καλά, ένα ουζάκι. Ναι. Θέλεις, σε παρακαλώ, ένα ουζάκι, θέλεις και μέσα και μέσα. Ένα ουζάκι με μεζέ για τον βαμπίνο μου. Δούλευε όλη μέρα το αγόρι αυτό. Λοιπόν, πάλι το στρες, το άγχος, τις καθημερινότητες και όλα αυτά για να πληρώσουμε αυτόν τον, να μην το χαρακτήσω τον γιά μου. Αγόρι μου. Αχ, αγιά μου. Συγγνώμη που σας διακόπτω, έχω φέρει το μεζεδάκι και το ουζάκι. Για να δω. Τι είναι αυτό. Κάτσε, μην τρέψεις. Άσου το μέσα. Άσου, άκου. Και για να μην ενοχωρείς, δίσουν, πάρε μια βουλτίτσα και έλεσε καμιά ωρίτσα που το έχουμε τελειώσει κι εμείς με τον Πάπη. Μα τι λέτε, εδώ πρόκειται για το σπίτι μου, είστε με τα καλά σας, σας έφερα για να καθαρίσετε. Σε καλά χέρια αφήνεις το σπίτι σου, μη στεναχωριέσαι, το αφήνεις σε πολύ καλά χέρια. Α, και που είσαι, μην ξεχάσεις. Μία να καθαρίσεις τις τουαλέτες και δεύτερον, και βασικότερο, να τελάξεις τα σεντόνια. Τα σεντόνια μου τα τέλαξα χθες, χρειάζονται. Πώς, χρειάζονται, χρειάζονται.